Έμα αυτό κάνει όλη την οστιμιά, Παναγία μου. Μπορώ να βάλω όλα τα υλικά μου σε μια κατσαρόλα χωρίς να τσιγαρίσω, χωρίς να κάνω τίποτα. Άμα δεν κάνει να τσιγαρίσω ή δεν κάνει να φάω αλεύρι. Μπορεί να είναι κάποιο στο σπίτι που να μην μπορεί να τα φάει όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε ένα κινηστό απλό και να τα βάλουμε και στο κοκκινηστό. Λίγο δεν το κάνει, θα πάρει χρώμα στην Θέλει, αγή. Θέλει. Για να νοστιμήσει πρέπει να πάρει αυτό το χρώμα. Ελάτε να το δείτε. Πρέπει να πάρει αυτό το χρώμα. Να πάρει αυτό το καφέ θεϊκό χρώμα. Πάμε λοιπόν μέχρι να γίνει εκεί το κρεατάκι. Να βάλω και λίγη σαλτσούλα εδώ για να το μάθει. Αυτή η μακαρονάδα τώρα και κρέας να μην έχει μέσα, παιδιά, είναι θεϊκή. Ό,τι και να μου λέτε, είναι θεϊκή. Και ειδικά το χοντρό το μακαρόνι που γεμίζει. Βλέπεις τηλεόραση. Ναι. Να κάθεσαι στο κρεβάτι και να τρως αυτό, τέλεια. Λοιπόν, φτιάξει. Πάμε να δούμε και μία το δώρο μας, παιδιά, μέχρι να κόψω και αυτό. Μαγειρικά σκεύη από τη Fest σήμερα. Καλείτε στο 90 11 51 51 70. Και τώρα, φαίει όπως έγινε αυτό και ρόδισε καλά το κρέας μου. Τώρα. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω. Τώρα η τρύπα αυτή ξεχωρίζει το μεδούλι που μου εξηγούσατε πριν. Φαίνεται. Ναι, όταν βράσει όμως, επειδή μαλακώνει πολύ, το χάνεις. Κατάλαβες. Να το, αυτό είναι θεϊκό. Θεϊκό. Να τα ρίξουμε. Αυτό τώρα τι έχει, έχει μέσα και θρεπτικά συστατικά, φαντάζομαι. Βέβαια, πώς δεν έχει. Δηλαδή πέρα τη νοστιμάδα είναι και υγιεινό, δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι πεντανόστιμο και έχει όλα αυτά τα συστατικά που έχει το κρέας, το μοσχάρι. Λοιπόν, καροτάκι, σέλερο, κρεμμύδι, τα τρία βασικά. Και άμα θέλω, βάζω και μία σπασμένη σκελίδα σκόρδο. Άμα θέλω, εγώ συνήθως, παιδιά, στο εστιατόριο, όταν το φτιάχνω αυτό, μαγειρεύω πάντα με σκορδόλαδο. Σας το έχω πει. Βάζω πάντα σκορδόλαδο. Δεν έξτρα σκόρδο και παίρνει το άρωμα του σκόρδου και γίνεται τέλειο. Μόλις μου μαραθεί καλά αυτό εδώ. Να ετοιμάσουμε εδώ το μπουκέ γκαρνί που έχω. Δεν είναι το κανονικό μπουκελόνι που κάνουμε. Τώρα που έχω μέσα τα λαχανικά, όχι. Θα τη χαμηλώσουμε σε λίγο. Όση ώρα κάνω αυτή τη διαδικασία, πρέπει η φωτιά μου να είναι δυνατά. Αχ, τι νοστιμιά. Είδες τη μυρωδιά, ωραία. Και ασχολείστε μόνο 5 λεπτάκια. Σπύρο μου, θα στο κάνει η γυναίκα σου το μεσημέρι. Ναι, κάνουμε 5 λεπτάκια αυτό και το ξεχνάτε πάνω στη φωτιά. Πολύ χαμηλή φωτιά. Δεν θέλω μπλου να βράζουν τα φαγητά και να. Θέλω να είναι ίσα που να σκάει σάλτσα, να βγάζει φουσκαλίτσα απαλή. Θέλω πολύ χαμηλά για να έρθει να μαλακώσει να γίνει τέλειο. Θα βάλω λοιπόν μέσα ένα δαφνόφυλλο. Έχω πάρει ένα κομματάκι τούλι, ένα κομμάτι τουλπάνι. Το συνήθως από τους γάμους. Τα φυλάω. Το κρατάς. Ναι. Λοιπόν, βάζω μέσα και δύο κομματάκια γαρίφαλο. Μπορώ να βάλω ό,τι μυρωδικό μου αρέσει. Μπορώ να βάλω και μπαχάρι. Μπορώ να βάλω και. Εδώ έχει βάλει και δάφνη. Έχω... Ναι, να τι, και εδώ είναι η δάφνη. Αυτό δάφνη. Και δαφνόφυλλο. Και μπορώ λίγο δαφνόφυλλο, μπορώ να βάλω και μερικούς κόκκους. Είναι πράσινη, πράσινη. Είναι απ' έξω, παιδί μου, έχουμε ολόκληρο δέντρο έξω. Α, δεν είναι αποξηραμένη. Όχι, κανονική είναι. Κάτσε να κλείσω αυτό καλά. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα εδώ, παιδιά, πρέπει να βάλουμε μέσα τον πελτέ μας. Θα βάλεις και ντομάτα όμως, είπες. Θα βάλω και ντομάτα. Υπάρχουν πολλές εκδοχές για να κάνεις ο ζομπούκο. Δηλαδή πιο παλιά, ας πούμε, όταν πρωτοκάλανε τη συνταγή αυτή στην Ιταλία, δεν βάζαν ντομάτα μέσα. Μεταγενέστερα βάζουν ντομάτα και εμένα μου αρέσει καλύτερα, μπορώ να πω. Φέρει και λίγο δεντρολίβανο, βάλε και ένα κλαδάκι θυμάρι. Ωραία. Και αφού τρίψω καλά κάτω τον πελτέ μου στην κατσαρόλα, να τριφτεί, να μυρίσει, να μοσχομυρίσει ο πελτέ. Έτσι. Γαριφαλάκια βάλαμε. Ναι, βάλαμε και γαρίφαλο. Θα σβήσω με το μισό από το κρασί μου. Δυνατή πρέπει να είναι η φωτιά μου την ώρα που σβήνω, εντάξει. Έχει. Πρέπει κανονικά να σβήνω. Έτσι, όπως το κάνουμε. Να ακούγεται, να κοχλάζει δυνατά. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για να συμπυκνώνω γεύσεις και να παίρνει όλα τα αρώματα τώρα από αυτά που έχω βάλει μέσα και από το κρασί είναι να αφήσω να εξατμιστεί τελείως, να ρεντουίρει, να κατέβει τελείως η σάλα. Να στεγνώσει η κατσαρόλα μου. Βάλαμε δέντρο λίβανο, θυμάμαι. Βάλαμε εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό τώρα όπως εδώ, το έχω κάπου εδώ πέρα μέσα υπάρχει. Προσέξτε μην το φάτε. Όχι, δεν το τρώμε, να το. Το βγάζω μετά όλο μαζί και δεν χρειάζεται να γαρίφω ένα-ένα κομμάτι. Σωστά, μπράβο. Το βγάζω όλο μαζί. Το σκόρδο μέχρι εδώ. Βέβαια. Μόλις στεγνώσει, που στέγνωσε και ήπιε το κρασί. Μόλις τώρα, Λίτσα μου, έβαλες πρώτο το πελτέ. Αργυρό, έβαλες πρώτο το πελτέ. Έβαλα τον πελτέ μου. Τον έκαψα λίγο στη βάση της κατσαρόλας να μοσχομυρίσει, να μυρίσει έντονα ντομάτα. Μετά έσβησε κρασί. Έσβησα με το μισό από το κρασί. Έχω 1,5 περιμένε να φύγει. Να το. Έχει για το πελτέ, λένε, δεν περιμένουμε. Για το πελτέ. Έχουμε να ψηθεί καλά στη βάση της κατσαρόλας. Μόλις σου μυρίσει να γεύσει τη ντομάτα, μη μυρωδιά τη ντομάτα. Βάζω το κρασί. Ναι, ρίχνω το κρασί μου. Το αφήνω να εξατμιστεί, βλέπετε, εξατμίστηκε τελείως. Ρίχνω το υπόλοιπο κρασί από πάνω. Όλο μαζί το κρασί ήταν 1,5 φλιτζάνι, εντάξει. Ρίχνω το υπόλοιπο κρασί. Την ντομάτα πώς θα τη ρίξω. Θα ρίξω τώρα. Τώρα. Και τώρα είναι η ώρα που χαμηλώνει η φωτιά μου. Τα άλλα βράζετε τα μακαρόνια σας εσείς.
Όχι, δεν θα βράσει τα μακαρόνια. Όταν γίνει σάλτσα θα βράσουμε τα μακαρόνια. Αυτό θέλει ώρα. Αυτό θέλει ένα δύο ώρο σε χαμηλή φωτιά. Άμα το, θα το κάνει. Χαμήλωσες. Τώρα το χαμήλωσε. Μετά ναι. Το κρασί χαμήλωσε. Έτσι, μπράβο. Μετά το δεύτερο γιατί κρασί. Θέλει... Φύγουν... Δες, τις ίδιες ντομάτες έβαλα και εδώ. Δεν ανακάτρι. Ήρθε και έλειωσε η ντομάτα. Δεν έχει μέσα. Μήμα.